Στις εκπομπές σου έχεις αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες καταστάσεις. Θέλω να τον γνωρίσω μέσα από το βίντεο που ετοίμασε η Βαλεντίνη Ράντι και αμέσως μετά ο λόγος σε σένα. Θέλω να αγγίξω. Βλέπεις. Δεν υπάρχει χαρτί, δεν υπάρχει σαπούνι, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι σε άθλια κατάσταση. Σε ένα σπίτι 45 τετραγωνικών ζει ο Ιωάννης Τζόβας και η οικογένειά του. Τα προβλήματα πολλά, αλλά η αγάπη τους ακόμη μεγαλύτερη. Ζητιανεύω για να ζήσω. Πηγαίνω με ένα καρότσι και ό,τι μένει στο τέλος που τελειώνει, κλείνει η λαϊκή, τα μαζεύω από κάτω. Δεν έχω καθόλου ρούχα, ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου, ούτε το παιδί μου. Αντιμετωπίζουμε και φοράμε τα ίδια και τα ίδια ή βρίσκουμε, να το πούμε έτσι, στους κάδους. Γιατί ποσό μιλάμε ότι χρωστάτε αυτή τη στιγμή? Στη ΔΕΗ μου έχω 1.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αν θα έρθει και ο επόμενος, θα μείνω στο σκοτάδι όπως πολύ παλιά που είχα μείνει 6 μήνες. Και στο νερό μου έχει έρθει 125 ευρώ. Όλη αυτή η κατάσταση που μου περιγράψατε, πώς επηρέασε τη σχέση με την γυναίκα σας? Και εκείνη συμπάσχει, γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχουν μεροκάματα, δεν υπάρχουν δουλειές, γιατί πήγαινε και σιδέρωνε και εκείνη και έβγαζε. Το αλλά μπορούσες να πάει να πάρεις κάτι για να φας, δύο μακαρόνια, μία ζάχαρη. Υπάρχει μια ανθρωπιά, ας το πούμε έτσι, που άμα θα μου δώσουν πώς θέλουν να πιάσω το φαΐ ή θα μου κατεβάσουν καμιά σακούλα με κανένα μακαρόνι να φάω, αλλά αυτό όχι κάθε μέρα. Όταν υπάρχει μια στεναχώρια και ένα αυτό, υπάρχουν φαγωμάρα, υπάρχει διχόνοια και ζευγάρια περισσότερες φορές χωρίζουν ως αποτέλεσμα να μείνουν τα παιδιά στον δρόμο και να μην ξέρουν πού να πάνε. Εγώ όμως, επειδή ήθελα να τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου να την έχω κοντά εμείς. Όχι εγώ από μόνος μου, ούτε εκείνη από μόνη της. Δηλαδή δεν υπάρχει παρτάκια εδώ μέσα. Είμαστε μια γροθιά. Γιώργο μου, ο λόγος σε σένα, ο κύριος Γιάννης είναι απέναντι. Γιάννη, είσαι σε μια πολύ